Καλημέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Μέλλον. Εγώ θα σας μιλήσω για το Χ, ο οποίος είναι ένα παιδί ο οποίος έχει διαγνωστεί με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και εμφάνισε προβληματική συμπεριφορά σε μια κατά τη διάρκεια συνεδριών θεραπευτικής συμπασίας. Λοιπόν, η διάγνωση έγινε όταν ήταν 2 ετών και ξεκίνησε παρεμβάσεις κατοίκων συχνότητα 4 φορές την εβδομάδα εργοθεραπεία, 2 λογοθεραπεία, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια παρακολουθεί συνεδρίας υποθεραπείας. Ο Χ είναι ένας ευχάριστος χαρακτήρας, έχει αναπτύξει λειτουργικό λόγο, αν και μερικές φορές ηχολαλεί, παρουσιάζει διάθεση για συμμετοχή σε δραστηριότητες που συμμετέχει, καλή συνεργασία με τους θεραπευτές του, ενώ εμφανίζει ικανοποιητικό επίπεδο γνωστικών και αντιληπτικών δεξιοτήτων και μέτριο επίπεδο επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι βασικοί θεραπευτικοί στόχοι που τέθηκαν μετά την αξιολόγηση του Χ από την ομάδα υπασίας ήταν η βελτίωση των γνωστικών και αντιληπτικών δεξιοτήτων, η αύξηση της βλεμματικής επαφής, η μείωση της απόσπασης προσοχής, η αύξηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και κοινωνικότητας και η αύξηση της αντοχής του στις δραστηριότητες που συμμετέχει. Λοιπόν, λίγα λόγια τώρα για την υποθεραπεία. Η υποθεραπευτική παρέμβαση στα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού εστιάζεται στο χτίσιμο μιας σχέσης μεταξύ παιδιού και αλόγου, η οποία θα αποτελέσει κίνητρο για το παιδί και θα το βοηθήσει να βελτιώσει τις αντιληπτικές, τις γνωστικές δεξιότητες, την κοινωνικότητα και την επικοινωνία. Τα θεραπευτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό είναι τα παιχνίδια, όπως ζωάκια, μπαλάκια, κρίκι, μπάλες, καλάθια και πολλά άλλα. Η κίνηση, το ύψος και το σχήμα της ράχης του αλόγου, τα οποία συμβάλλουν στην αισθητριακή απευαισθητοποίηση του παιδιού. Και οι δεξιότητες ισχυρισμού του αλόγου, όπως είναι η οδήγηση και η υποκομεία, οι οποίες συμβάλλουν μεταξύ άλλων στην αύξηση του κινητικού και οπτικοκινητικού συντονισμού, στη βελτίωση του χωρικού προσανατολισμού και στη βελτίωση της λεπτής και αδής κινητικότητας του παιδιού. Το κάθε μάθημα υποθεραπείας για τον Χ διαρκούσε 30 λεπτά και πραγματοποιούνταν πάντα από μία εργοθεραπεύτρια και μία λογοθεραπεύτρια. Οι συνθήκες συνεδριών ήταν πάντα σταθερές, δηλαδή ήταν με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα, πάντα την ίδια ώρα, 6 ώρα το απόγευμα. Και κατά την ετήσια επαναξιολόγηση παρουσιάστηκε βελτίωση σε πάρα πολλούς τομείς των γνωστικοαντιληπτικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων του Χ. Μετά από την παρακολούθηση 1,5 χρόνου περίπου συνεδριών, ο Χ άρχισε να εμφανίζει μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά αυτή ήταν το κλάμα, ζητούσε να κατέβει από το άλογο. Αν δεν συνέβαινε αυτό, σε ζεζόταν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα πάρα πολλές φορές να κάνει εμετό. Αυτό γινόταν πάντα μετά τα 20 πρώτα λεπτά της συνεδρίας και σε δραστηριότητες που απαιτούσαν αυξημένη συγκέντρωση και προσοχή, όπως η παρακολούθηση της τροχιάς ενός αντικειμένου ή η κατάταξη σε κατηγορίες αντικειμένων. Όταν διακόπταμε τη συνεδρία, ο Χ ηρεμούσε, αλλά δεν είχε καμία διάθεση να συνεχίσει το μάθημά του και ήθελε να αποχωρήσει από το χώρο. Αποτέλεσμα όλου αυτού του πράγματος ήταν να χάνει το έντερο του μαθήματός του αρχικά και να μην επιτυγχάνεται ένας από τους βασικούς θεραπευτικούς στόχους που είχαμε θέσει για το Χ, που είναι η αύξηση της αντοχής του στις δραστηριότητες που συμμετέχει. Στον οποίο μάλιστα στόχο είχε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στον 1,5 χρόνο που συμμετείχε στο πρόγραμμα. Η ανεπιθύμητη συμπεριφορά ήταν ανεξάρτητα από την ώρα και τη μέρα του μαθήματος. Η διάρκεια της ήταν σταθερή, 10 λεπτά περίπου, όσο του δηλαδή κατέβει από το άλογο, και εμφανιζόταν με συχνότητα 3 στα 5 μαθήματα. Η εμφάνισή της δεν συνδεόταν με το ποιος θεραπευτής θα ήταν δίπλα στο άλογο, δοκιμάσαμε να αλλάξουμε δηλαδή θεραπευτές, δοκιμάσαμε να αλλάξουμε άλογο, δεν συνδέθηκε με κάποιο συγκεκριμένο άλογο, ούτε με το ποιος γονέας θα τον έφερε στον χώρο που γινόταν οι συνεδρίες, ούτε με το τι είχε φάει πριν τη διάρκεια των συνεδριών, ούτε με το ποια σειρά είχαν πραγματοποιηθεί οι δραστηριότητες, αλλά ούτε και με το εκάστοτε ημερήσιο πρόγραμμα.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπιθύμητη συμπεριφορά εμφανιζόταν πάντα μετά τα 20 πρώτα λεπτά του μαθήματος και τις μαρτυρίες της μαμάς και της θεραπεύτρας που είχε στο σπίτι ότι παρουσίαζε ανάλογη συμπεριφορά σε... Ευχαριστούμε. Λοιπόν, παρουσίαζε ανάλογη συμπεριφορά σε διάφορες άλλες απαιτητικές δραστηριότητες όπως ήταν το πρόγραμμα τουαλέτα στο σπίτι. Αλλά και το γεγονός ότι δεν συνδέθηκε με κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα, αφού οι δραστηριότητες που προκαλούσαν την ανεπιθύμητη συμπεριφορά όταν γινόταν στην αρχή του μαθήματος γινόταν ευχάριστα και με πολύ προθυμία από τον Χ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι τα παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή λόγω της φυσιολογίας της πάθησής τους παρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα στην επεξεργασία των πληροφοριών που δέχονται από το περιβάλλον και είναι λογικό να κουράζονται πιο γρήγορα από τα φυσιολογικά παιδιά κατά τη συμμετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες. Ο Χ όμως ήταν ένα πάρα πολύ λειτουργικό παιδί με αρκετά καλή προσαρμοστικότητα σε νέες δραστηριότητες, ικανοποιητική αντοχή στις δραστηριότητες που συμμετείχε, ενώ ο χρόνος συγκέντρωσής του σε μια δραστηριότητα χωρίς να προσπάθει είχε βελτιωθεί αρκετά. Μετά από συζήτηση μεταξύ των θεραπευτών και αφού λάβαμε υπόψη όλα τα δεδομένα που είχαμε συλλέξει, αποφασίσαμε την εφαρμογή της τιμωρίας ως πρώτη προσπάθεια αναχέτησης της μη επιθυμητής συμπεριφοράς. Η τιμωρία ήταν το να μην επιτρέψουμε στο Χ να ταΐζει το άλογο όταν τέλειωνε το μάθημά του. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το Χ, γιατί ήταν η αγαπημένη του δραστηριότητα. Την προετοίμαζε κιόλας συνέχεια από το σπίτι, πήγαινε αγόραζε μόνος του καρότα μαζί με τη μαμά του κτλ. Η τιμωρία επαναλήφθηκε για 4 συνεχόμενα μαθήματα χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και παρότι έγινε ξεκάθαρη σύνδεση της τιμωρίας με την εμφάνιση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, ο Χ δεν επηρεάστηκε ουσιαστικά από αυτή και δεν μειώθηκε η εμφάνιση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. Αποφασίσαμε τότε να ενισχύσουμε την καλή συμπεριφορά του Χ. Παρήχαμε κοινωνική ενίσχυση με χαμόγελο, με λεκτική επιβράβευση όπως μπράβο, είσαι πολύ καλός κτλ. Του δώσαμε προνόμια όπως ήταν το τέσμα του αλόγου που ήταν η αγαπημένη του συνήθεια. Σε συνεννόηση με τη μητέρα του, τον άφηνε να δει το αγαπημένο DVD μετά το τέλος του μαθήματος. Και τέλος, χρησιμοποίησαμε και ηλική ενίσχυση, του δίναμε ένα λούτρινο ζωάκι το οποίο ήταν το αγαπημένο του, όταν εμφάνιζε την καλή συμπεριφορά. Από τη στιγμή που ξεκινήσαμε την ενίσχυση της καλής συμπεριφοράς, όπως λέγουμε και στον πίνακα, ο Χ, από τον πρώτο κιόλας μήνα, άρχισε να μειώνει την μη επιθυμητή συμπεριφορά. Το πρώτο μήνα εμφάνισε την μη επιθυμητή συμπεριφορά 2 φορές, το δεύτερο μία, το τρίτο μία, όπως φτάσαμε στον 6ο μήνα που σταμάτησε πλέον να εμφανίζει την επιθυμητή συμπεριφορά και σε διάρκεια ενός εξαμήνου, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, το τελευταίο εξάμηνο δεν την εμφάνισε καμία φορά. Λοιπόν, ως συζήτηση θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η τιμωρία, ειδικά παλιότερα, προτιμούνταν από τους θεραπευτές ως τρόπος προσέγγισης στα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και γιατί είναι πιο άμεση, είναι πιο έντονη, είναι πιο κατανοητή, είναι πιο εύκολη για μας φυσικά. Παρ' όλα αυτά, στην περίπτωση του Χ δεν ήταν αποτελεσματική σε αντίθεση με τη θετική ενίσχυση της καλής συμπεριφοράς. Οι ενισχυτές που παρήχαμε στο Χ ήταν αποτελεσματικοί, αφού ως είδος ήταν πολύ ισχυροί, εφαρμόστηκαν με συνέπεια, δηλαδή εφαρμόστηκαν, δινόταν μόνο όταν ο Χ εμφάνιζε την καλή συμπεριφορά, με αμεσότητα, δηλαδή αμέσως με την εμφάνιση της καλής συμπεριφοράς. Το μέγεθος της ενίσχυσης ήταν τέτοιο ώστε να δημιουργεί κίνητο διατήρησης της επιθυμητής συμπεριφοράς, αλλά όχι κορεσμό, και η ποιότητα, και ως ποιότητα οι ενισχυτές τέριαζαν απόλυτα στις προτιμήσεις του Χ. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.